Μας ζαλίσαν τα παπάρια. Εύκολο το μάτς. Παρασυρθήκαμε όλοι, το παίξαμε διπλό, άντερ ιστορίες, διπλό over, άσο μίχρονο, διπλό τελικό. Κοιτάξτε τι έγινε εδώ τώρα. Αυτοί παίξαν 3-4-3 η Ομόνια. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε 4-3-3. Σε αυτό το στυλ παιχνιδιού ο ΠΑΟΚ έχει 3 χαφ και αυτοί έχουν 2, τον Τζιόνι και τον Γκόμεζ. Περιμένεις ο ΠΑΟΚ των εκατομμυρίων να πάρει τουλάχιστον το κέντρο. Τουλάχιστον να πάρει το κέντρο. Παρά τα αυτά, αυτή η ομάδα ξέρει ότι στις πλευρές ο ΠΑΟΚ έχει 2 βαλούτες, τον Ροντρίγκο Σουάρες και τον Ουαγκέ, και χτυπάει στις πλευρές και ιδιαίτερα από την πλευρά του Ουαγκέ τον Κακούλη. Τον έχει πιει το αίμα τον Ουαγκέ ο Κακούλη. Κάνει τον γκολ. Γίνεται ένα μπέναλτι, δεν το δίνει. Δημιουργεί καταστάσεις. Πέφτει ο Βαρέλα, κάνει το δεύτερο μπέναλτι, γιατί ο Αγκέ ήταν σχετικά καλός μπροστά, αλλά πίσω είναι τρύπα. Κακός τον έβγαλε, μετά πούμε στη συνέχεια. Γίνεται το 1-0. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα από την άμυνα στο κέντρο και από το κέντρο στην επίθεση με κάθε την πάσα. Δεν υπάρχει παίκτης ο οποίος, παρά το γεγονός ότι είχε πλεονεξία στα χαφ, να κατεβάσει την μπάλα. Ο Τσιγαράς είναι Τσιγαράς. Ο Καντουρί σε αθλία κατάσταση και πεσμένος ο ΣΒΑΠ. Αυτοί οι τρεις δεν έχουν δώσει αμυντικό ντουμπλάρισμα στο Ροντρίγκο Σουάρες και στο Φουαγκέ. Αυτοί οι τρεις δεν έχουν δώσει επιθετικό ντουμπλάρισμα, ο ΣΒΑΠ και ο Καντουρί, στο Τζόλ και στο Ζίβκοβιτς. Ειδικά στο Ζίβκοβιτς, όπου ο ΠΑΟΚ ήταν τόσο προβλέψιμος, όσο το σαρδάμ του κόκκινου στο πρώτο πεντάλεπτο της εκπομπής της κακομοίρας. Δηλαδή η μπάλα θα πάρει τη δεξιά πλευρά στο Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι ο παιχταράς, να φάει 1-2, να δώσει την μπάλα στο κέντρο, να κουβαλήσει αυτός δηλαδή, να έρθει από πίσω, να δημιουργηθεί κατάσταση. Με τον Τζόλι να μην μπορεί να μπει από αριστερά προς τα μέσα σε ένα σμέναρ, ούτε σε ανοιχτό χώρο σήμερα, αλλά να είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάρει την μπάλα τελευταίος ή προτελευταίος μέσα στην περιοχή για να εκτελέσει. Προβλέψιμος. Πάρα πολύ προβλέψιμος ο ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο, για μένα κακός μπαίνει ο Γιαννούλης, ο οποίος ήταν σαν το σκήνομα του Αγίου Φανουρίου, του Αγίου Διονυσίου, δηλαδή όταν το βγάλει σε λαϊκό προσκύνημα. Ένα πράγμα άρρωστο, με τα μάγουλα προς τα μέσα, χάλασε ακόμα περισσότερο τα άκρα του ο ΠΑΟΚ. Ακόμα περισσότερο τα άκρα του. Κακός βγάζει τον Ουαγκέ. Κακός βγάζει τον Ροντρίγκο Σουάρες. Δηλαδή τι, μπήκε ο Γιαννούλης από τη μια μεριά, βγήκε ο Αγκέ που ανέβαινε, ο Γιαννούλης σαν τον πεθαμένο, το παιδί δεν φταίει. Ο Γκαρσία αυτή που τον βάζει εκεί με κορονοϊό και τραυματισμό, ο συνδυασμός κορονοϊό και τραυματισμό, είσαι τελειωμένος για 3 μήνες. Στο λέω που πέρασε κορονοϊό και βλέπω πως είναι αυτός που δεν είμαι αθλητής. Δεν κάνω αθλητισμό, πρωταθλητισμό. Βλέπω πως είναι τα πράγματα. Περπατάς και νιώθεις κάπως. Κάνεις σπριντ και ανασένεις περίεργα. Έκανα σήμερα κάτι κόλπα με σκιαμαχίες. 3 μονόλεπτα πέθανα. Πέθανα. Κακός λοιπόν βάζει τον Γιαννούλη από εκεί. Κακός βγάζει τον Ουαγκέ. Κακός περνάει τον Ροντρίγκο Σουάρες εκεί. Κακός. Ο Μουρκ θα παίξει σαν δεκάρι στη θέση του ΣΒΑΠ. Εντάξει, σε 4-2-3-1. Ούτε ο Μπουρκ, ούτε ο Τσιγάρας, ούτε ο Ελκαντούρη. Τους τρώει λάχανο ο Τζιόνι και ο Γκόμες. Απαράδεκτος ο άξονας του ΠΑΟΚ με ένα Ζίβκοβιτς και ένα Τζόλι να είναι μοναδική και ένα Σφιντεύσκι, ο οποίος λέει και ο Χαζινάκος, έχει γίνει ο Αναστόπουλος με πηγούνι. Έχεις δει τον Αναστόπουλο με πηγούνι. Τον ακουμπάς πέφτει. Έχει αυγιολί τέτοιο. Σέντερφορ δηλαδή σήμερα, από να πάρεις από το 9 τίποτα, 0. Δίκαια ήταν. Μεγάλη απώλεια ο τραυματισμός του Κακούλη. Δηλαδή αν ο Κακούλη έμενε, θα είχαμε πάρτι από εκεί. Γιατί δεν θα ανέβαινε ο Ουαγκέ, γιατί θα είχε περισσότερες κούρσες και στο μεγαλύτερο χώρο, θα είχαμε μεγάλα γέλια. Θα είχαμε μεγάλα γέλια, μην είχαμε και μεγαλύτερο σκορ. Πολύ ωραίο γκολ του ΠΑΟΚ μέσα από τον άξονα. Ξεκινάει πάλι όμως από το κομμάτι που λέγεται Ζίβκοβιτς, κλείνω προς τα μέσα και κάνω υπεροχή. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι γίναν κάποια φάουλ
σε ανοιχτό χώρο από τον ΠΑΟΚ που δηλώνει ότι και το transition του ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ κακό σε αυτό το χρονικό διάστημα, που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι αδούλευτος και σε φυσική κατάσταση να έρχεται δεύτερος μάλλον στην μπάλα από τα χαφ του. Καλά έκανε και πήρε, διαφωνώ που λένε ότι γιατί έβαλε τον Μπίσεσβαρ. Εντάξει, ο Μπίσεσβαρ είναι παλέμαχος. Για 15 λεπτά μπορείς να τον βάλεις στο παιχνίδι και να πάρεις ένα ρίσκο. Το οποίο ρίσκο βέβαια. Πολλά από ατομικά λάθη βγήκε, δεν χάθηκε δηλαδή, τακτικά. Και ναι. Που τον έβαλε όμως τον Μπίσεσβαρ, ήταν μια φακλάν άνευ προηγουμένου. Και παιδιά, ακούστε κάτι για να τελειώνουμε. Βιερίνια, Μπίσεσβαρ και City τον Ιανουάριο, πάρτε δρόμο, φυγέτε, τελειώσαμε. Πάρτε παίκτες εκεί πέρα. Δηλαδή, τι να κάνω τώρα. Να κάνω τον Βιερίνια με θλάση παίκτη με το ζόρι. Να κάνω τον Γκαρσία προπονητή με το ζόρι. Να κάνω με το ζόρι τον Σφιντεύσκη να τον ανεβάσω σαν σεντερφόρ με το ζόρι. Ένας Τζόλης έχει μείνει σήμερα στο να εκτελέσει και ένας Ζίβκοβιτς στο να τριπλάρει, να πασάρει, να μπει μέσα και να κάνει. Ένας ΠΑΟΚ δραματικός. Δίκαια απεκλείστη.